Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλώς ορίσατε, κύριε Καρπουχτή. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Καταρχάς, είναι δύσκολο να είσαι ΣΥΡΙΖΑ στις ΣΕΡΕΣ. Είναι ένας νομός ο οποίος έχει αντικειμενικές δυσκολίες για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι είναι μια περίοδος στην οποία ακόμα και στο νομό ΣΕΡΟΝ, ένας νομός ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως μπλε για πολλά χρόνια τώρα, νομίζω ότι η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ακούγεται και αρχίζει και ακούγεται δυνατά και αρχίζει και έχει απήχηση στον κόσμο, στον μέσο πολίτη, στον επαγγελματία και στον εργαζόμενο. Υπάρχει, λέτε, αυτή την περίοδο, ακόμα και στο νομό των ΣΕΡΟΝ, πραγματικά ένας νομός ο οποίος είναι ένα γαλάζιο προπύργιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λόγω ασφαλώς της σύνδεσης και με το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να ρωτήσω, βλέπετε τον κόσμο να αρχίζει να αγανακτά? Δηλαδή, και αυτό είναι και το πρώτο μας νομίζω ερώτημα, Χρήστο. Έχουμε από τη μία την πανδημία, την επέλαση της πανδημίας. Από την άλλη, έχουμε την οικονομική κρίση, η οποία βαθαίνει. Ενεργειακή κρίση, ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Βλέπετε αντίδραση των πολιτών? Ή πιστεύουν οι πολίτες πως, τέλος πάντων, θα πάμε, υπομονή, η κυβέρνηση τα πάει καλά? Νομίζω ότι έχουμε περάσει από το πρώτο στάδιο της πανδημίας, όπου ο κόσμος και στις ΣΕΡΕΣ αλλά και παντού νομίζω ήταν όλοι αρκετά μουδιασμένοι, μην ξέροντας τι έχουμε να περιμένουμε και σε τι έχουμε να προσβλέπουμε στο πλαίσιο της πανδημίας που μας απασχόλησε όλους, πρώτα σε υγειονομικό επίπεδο. Όντας κοντά δύο χρόνια όμως μέσα στην κρίση, νομίζω ότι και στις ΣΕΡΕΣ, αλλά το βλέπουμε και πανελλαδικά, ο κόσμος έχει αρχίσει να αγανακτεί. Ο κόσμος έχει αρχίσει να αγανακτεει από μια σειρά μέτρων και παλινοδιών τα οποία λαμβάνονται. Δείχνουν μια κατάσταση στην οποία ο κόσμος είναι σε μια σύγχυση. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Προσφάτως, 16 Νοεμβρίου και στις ΣΕΡΕΣ έγινε η εκδήλωση της εστίασης, όπου είχε ένα ποσοστό συμμετοχής πάνω από 95%. Μιλάτε για την μεγάλη απεργία. Η μεγάλη απεργία ήταν η τρίτη. Mm-hmm. Η τρίτη κινητοποίηση. Είχαμε ξεκινήσει με τις άδειες καρέκλες πριν από ένα χρόνο, με τα κλειδιά της εστίασης που πήγαν να παραδώσουν τα κλειδιά στο Μαξίμου, και 16 Νοεμβρίου είχαμε την μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, όπου και στις ΣΕΡΕΣ έγινε μια κινητοποίηση που άγγιξε σχεδόν το 100%. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια αγανάκτηση, του κόσμου, η οποία πλέον εκφράζεται και στο δρόμο απέναντι στα ελλειπή μέτρα τα οποία λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση για τη στήριξη αυτών των ανθρώπων, των επαγγελματιών, πολλοί των οποίων μην ξεχνάτε ότι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους το 19 απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζοντας ότι θα στηριχθούν, και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει σήμερα. Σφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Αν ο κόσμος αγανακτεί, εν μέσω πανδημίας ήρθε ένα περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, το οποίο εμείς το χαρακτηρίσαμε και αντιπεριβαλλοντικό, όπως θα το έχετε παρακολουθήσει και δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Έχουν γίνει ήδη τρεις εκδηλώσεις από την κοινωνία των πολιτών στο νομό ΣΕΡΟΝ, οι οποίοι αντιτίθενται στη δημιουργία ενός λατομείου σε μια περιοχή Natura του Λαλιά. Αν αυτό. Ο Λαλιάς πάνω στην παράμπη της ΣΕΡΕΣ. Ο Λαλιάς στο χιονοδρομικό κέντρο. Στο χιονοδρομικό, εντάξει. Στον ορεινό όγκο, από την πίσω πλευρά, σε ένα κομμάτι που είναι χαρακτηρισμένο Natura. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ενδείξεις που δίνουν την αγανάκτηση του κόσμου απέναντι σε μια σειρά θεμάτων. Mm-hmm. Η υγειονομική μας είναι κάθε μέρα στα κάγκελα. Mm-hmm. Μη έχοντας στήριξη από οπουδήποτε. Mm-hmm. Οι συμβασιούχοι του νοσοκομείου κάνουν κάθε τρεις και λίγο κινητοποιήσεις, γιατί όντας και αυτοί οι άνθρωποι που τους τιμούσαμε με τα παλαμάκια όλοι πριν από 1,5 χρόνο, σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους για να μπουν οι ιδιώτες και στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ. Αυτό είναι ένα γενικό κλίμα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και κυοφορείται στην κοινωνία. Και Μάλιστα. ψάχνει ο κόσμος και αναζητά μια σταθερή φωνή, κάτι που να εκφράζει τα δικά του συμφέροντα. Μάλιστα. Ερώτηση. Τόσο εσείς όσο και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι το καζάνι αρχίζει σιγά σιγά να βράζει της κοινωνίας. Υπάρχει λοιπόν ο θυμός, υπάρχει αγανάκτηση. Αυτό όμως γιατί δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και οι τελευταίες μετρήσεις. Μετά ποια λάθη, με τις όποιες παλινοδίες έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης στο ζήτημα της πανδημίας, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει από τις απώλειες της κυβέρνησης. Τις όποιες απώλειες της κυβέρνησης. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και να προσθέσω και ένα δεύτερο σκέλος, μιας και αναφερθήκατε στους υγειονομικούς πριν από λίγο. Γιατί, για παράδειγμα, να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους αστυνομικούς και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σημαία του, ή μάλλον, ας το δώσω διαφορετικά, χτυπά την πλάτη φιλικά των ανεμβολίας των υγειονομικών?
Λοιπόν, πρώτα, όσον αφορά το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, νομίζω σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί γενικότερα. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο, αν θυμάστε και καλά, και από τις εκλογές του 2015, ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν τόσο υπέρ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα υπάρχει και μια εξαστική επιτροπή στη Βουλή σήμερα για ένα σκέλος κάποιων δημοσκοπήσεων τελευταίων που είδαν το φως της δημοσιότητας. Προφανώς και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα αντικείμενο και ένα εργαλείο το οποίο όλοι το μελετάμε και διαβάζουμε τις αναγνώσεις. Σήμερα, μη έχοντας και εκλογές μπροστά μας, το σημαντικό είναι ότι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια του κόσμου. Όταν πλέον θα πάμε σε επίπεδο εκλογών και θα έχουμε εκλογές μπροστά μας, τότε που θα μπουν όλες οι προγραμματικές θέσεις επιτάπητος, νομίζω ότι τότε θα δείτε και τις αλλαγές και στις δημοσκοπήσεις. Αλλά μην ξεχνάμε το εξής, ότι και οι δημοσκοπήσεις έχουν και ένα δομικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε. Γίνονται καθημερινές ώρες σε σταθερά τηλέφωνα, άρα πιάνουν και ένα συγκεκριμένο ηλικιακό target group. Αυτό νομίζω έχει διαπιστωθεί γενικότερα. Και το δυναμικό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετέχει σε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις πιάνω αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές θα έρθουν κόντρα στο επίπεδο των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε σήμερα και θα εκπλήξουν πάρα πολύ κόσμο τα αποτελέσματα των επόμενων, όποτε αυτές και αν επιλέξει ο σημερινός πρωθυπουργός να γίνουν. Στο δεύτερο κομμάτι, νομίζω ήμασταν πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε όλα τα επίπεδα και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μπορείτε να το πείτε και από την αρχή, έδειξε μια σταθερή και υπεύθυνη στάση απέναντι στην τήρηση των μέτρων της πανδημίας. Προσφάτως έβγαλε και ένα βιντεάκι, μια καμπάνια για το «Στηρίζουμε τον εμβολιασμό, στηρίζουμε τη ζωή». Νομίζω ότι έμπρακτα δείχνει αυτή τη στάση. Αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα οριζόντια και στο κομμάτι των υγειονομικών, αυτό που λέμε είναι το εξής. Δεν νοείται σήμερα, επειδή μπαίνει ένα μέτρο υποχρεωτικότητας εμβολίου στους υγειονομικούς, τους ανθρώπους, ξαναλέω, τους οποίους πριν από 1,5 χρόνο βγαίναμε στα παλαμάκια, επειδή ήταν στην πρώτη γραμμή και προστάτευαν όλους εμάς, και εμένα και εσάς και όλους μας, σήμερα να τους τιμωρούμε με αναστολή εργασίας και με στέρηση μισθού, που ξέρουμε αυτό τι σημαίνει για οικογένειες που μπορεί να βασίζονται αυτό το μισθό. Πρέπει να υπάρχει μία στήριξη απέναντι στους αυτούς τους ανθρώπους. Ο ρόλος είναι της κυβέρνησης να το βρει. Αλλά πρέπει να το βρει. Κατανοητό. Πρέπει να το βρει. Βέβαια τα οικονομικά μεγέθη προφανώς έχουν συρρυκνωθεί, δηλαδή το ταμείο είναι μείον, σαφές, διότι δύο χρόνια τώρα η κυβέρνηση βάζει λεφτά, στηρίζει όσο μπορεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τη χώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη μεριά όμως, κύριε, μιλούν συγκεκριμένα για την, για την οικονομική ανάπτυξη η οποία έρχεται. Ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, μιλάει για 7% από τη νέα χρονιά. Την ίδια ώρα τα νοικοκυριά υποφέρουν. Δεν αποτυπώνεται δηλαδή αυτή η ελπίδα για το μέλλον στην απτή πραγματικότητα. Ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο το οποίο προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τι νέο, τι διαφορετικό φιλοδοξείτε να κομίσετε σε περίπτωση που κερδίσετε? Καταρχάς θα ξεκινήσω από ότι το ταμείο δεν ήταν μείον. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ανέλαβε η κυβέρνηση το 2019 έχοντας το μαξιλαράκι το 37 δις. Ίσως δεν θέλουμε να ακούγεται, αλλά τα 37 δις υπήρχαν στο ταμείο και ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος είχε ένα ικανό ταμείο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της χώρας. Και παραμένουν εκεί αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ένα μέρος έχει αξιοποιηθεί. Ναι. Περιμένουμε να δούμε όταν θα πάρουμε τον τελικό λογαριασμό. Προφανώς και η κατάσταση της πανδημίας έχει οδηγήσει σε μια αύξηση των δαπανών που γίνονται. Η ανάγκη όμως αύξηση των δαπανών δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Προσφάτως έχει αναδείξει και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας ότι μέσα στην περίοδο της πανδημίας έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις την τελευταία διετία άνω των 5 δις. Με διαδικασίες απευθείας αναθέσεων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, με ποιο τρόπο δόθηκαν, προς ποιους δόθηκαν, γιατί είναι έναν δεδομένο ότι τα λεφτά αυτά δεν πήγαν στην υγεία, δεν πήγαν στην παιδεία, δεν πήγαν στους μικρούς επιχειρηματίες. Και θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή μιλήσαμε για την εστίαση πριν. Ναι. Η εστίαση ήταν ο πρώτος κλάδος ο οποίος επλήγει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Τι λέγαμε εμείς κοντά 8-9 μήνες πριν να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ? Υπάρχουν δυνατότητες για να βγουν προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ για την εστίαση. Τότε και ο Υπουργός Ανάπτυξης λιδωρούσε την πρόταση που έγινε από τον τομέα επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε τον Απρίλιο, ανακοίνωσε ένα τέτοιο πρόγραμμα, μικρό κατά την άποψή μας, γιατί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης δόθηκε ένα ποσό περίπου 285 εκατομμύρια. 285 εκατομμύρια για ένα
κλάδο, ο οποίος απασχολεί πάνω από 80.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Την ίδια στιγμή που επιλέγει να στηρίξει με 130-140 εκατομμύρια την Aegean, χωρίς να έχει την πρόβλεψη αντίστοιχη αυτή που είχε η γερμανική κυβέρνηση να πάρει ποσοστό επί των μετοχών της εταιρείας, την ίδια στιγμή που επιλέγει να στηρίξει τη Fraport με 170-180 εκατομμύρια, λεφτά προφανώς και δαπανήθηκαν. Το πού στοχεύονται τα λεφτά είναι το κρίσιμο για το πώς θα ορθοποδήσουμε όλη την επόμενη μέρα. Και έχουμε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σήμερα. Είναι πραγματικά επιτυχία της κυβέρνησης, της χώρας μας, που εξασφάλισε 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή πραγματικά είναι μια μεγάλη επιτυχία. Τα οποία πότε θα αρχίσουν να τα βλέπουμε. Το πώς θα διοχετευτούν αυτά τα 32 εκατομμύρια και πού θα στοχευτούν, αυτό είναι το κρίσιμο και αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα πάει στους μεγάλους. Μα είναι δεδομένο ότι ο τρόπος που έχει επιλέξει η σημερινή κυβέρνηση και από το σχέδιο που έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα, ότι πάνε ξεκάθαρα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν επιλέγουμε να μην αξιοποιήσουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και μόνο 500 εκατομμύρια εξ αυτών να διοχετευτούν μέσω της Αναπτυξιακής, όταν βάζουμε το τραπεζικό σύστημα να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα, που όλοι ξέρουμε ότι αν τα χρήματα αυτά διοχετευτούν με σημερινούς τραπεζικούς όρους, σημαίνει ότι πάνω από 85-90% το σημερινών επιχειρήσεων, αν κριθούν με αποκλειστικά τραπεζικούς όρους, είναι εκτός οποιαδήποτε χρηματοδότησης. Πού πάνε τα λεφτά, πώς θα αξιοποιηθούν τα λεφτά. Ναι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα έχουμε σε ψήφιση τον προϋπολογισμό του 2022. Ναι. Για το 2021 η σημερινή κυβέρνηση είχε κάνει μια πρόβλεψη να έχουν αναλωθεί από τα 32 δις περίπου 2,6 δις. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής που είμαστε Νοέμβρη, η πρόβλεψη έχει αναδιαρθρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου να πάμε στα 600 εκατομμύρια και σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι τελικώς θα έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τέλος αυτού του χρόνου 150 με 200 εκατομμύρια. Τα οποία πάνε πού? Σε αγορές κάποιων υπολογιστών για σχολεία και νομίζω σε κάποιες πληρωμές για τον Ε65, ένα έργο το οποίο είναι αρκετών δεκαετιών. Άρα τίποτα αναπτυξιακό και τίποτα επί της ουσίας και δι' για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αν τα πράγματα κινηθούν με αυτόν τον τρόπο, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι εκτός αυτών των σημαντικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα για να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους. Προφανώς όμως κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Και τι εννοώ με αυτό? Η κυβέρνηση, θα πω εγώ, ότι έχει κάνει κάποιες ενέργειες, κάποιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες έχει αναλάβει για να μπορέσει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, να στηρίξει τα καταστήματα. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει ένας διχασμός, ας το πούμε. Διχασμός πρώτος. Βγαίνουν οι εμβολιασμένοι και λένε τα μέτρα που λάβατε δεν αρκούν απέναντι στους ανεμβολίαστους. Από την άλλη, βγαίνουν καταστηματάρχες και λένε καλώς δεν πάμε σε lockdown, αλλά κινδυνεύουν να κλείσουν οι επιχειρήσεις μας γιατί έχετε επιβάλει κάποια περιοριστικά μέτρα. Διχασμός τρίτος. Τι μπορεί να γίνει αναφορικά με τη σκέψη και τα σενάρια για lockdown? Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι λένε να κλείσουμε τώρα για δύο εβδομάδες, ώστε να κάνουμε πιο άνετα Χριστούγεννα. Βγαίνουν πάλι κάποιοι καταστηματάρχες και λένε ότι αν κλείσουμε και τώρα έχουμε καταστραφεί. Η αλήθεια πού βρίσκεται? Είναι κάπου στη μέση? Και σε τελική ανάλυση, όταν έχεις να κάνεις με χιλιάδες ανθρώπους, είναι εύκολο να τους έχεις όλους ικανοποιημένους? Δηλαδή, παίρνει για παράδειγμα ένας κόφτης στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και λέει η χαμηλοσυνταξιούχη των 600 ευρώ. Βγαίνει ο άλλος και λέει μα και εγώ παίρνω 710, χαμηλό συνταξιούχος είπε. Όντως υπάρχει ένας διχασμός και γι' αυτό το διχασμό εγώ μπορώ να πω και το λέω και προσωπικά, αλλά νομίζω είναι κατά γενική ομολογία αυτό. Αυτός ο διχασμός έχει κάποια αιτία, έχει κάποια αφορμή και έχει να κάνει με το πώς διαχειρίστηκε η σημερινή κυβέρνηση το σύνολο της πανδημίας απέναντι στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτή η κατηγοριοποίηση σιγά σιγά μπήκε και από επικοινωνιακά λάθη αυτής της κυβέρνησης. Μην ξεχνάτε πόσες φορές και πόσα διαγγέλματα έχουμε διανύσει αυτό το περίφημο τελευταίο μίλι της πανδημίας. Και όμως σήμερα είμαστε εδώ και σήμερα τη μια κουνάμε το δάχτυλο σε μια κατηγορία επαγγελματιών, παραδείγματος χάρη ότι η εστίαση είναι η πηγή η οποία διασπείρεται ο ιός. Από την άλλη όμως δεν έχουμε αντίστοιχα μέτρα στα σχολεία που λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε 50% συν ένα κρούσμα για να κλείσει. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνεται λάθος από την ίδια την κυβέρνηση και λογικά ο κόσμος έχει λίγο μπερδευτεί. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει? Με συγχωρείτε, αλλά όταν σήμερα με αποφάσεις κυβέρνησης μπαίνουν τα καταστήματα να είναι αυτοί που θα είναι οι σερίφηδες και οι χωροφύλακες απέναντι στον κορονοϊό,
επομίζονται ένα περαιτέρω βάρος και σήμερα που μιλάμε με αυτή την απόφαση των, των κεντρικών μέτρων που έχουν ληφθεί, ναι. Ποια είναι η συνέπεια? Έχουν μείωση στο τζίρο τους, έχουν ένα πρόβλημα. Κυκλοφορείτε και Θεσσαλονίκη. Πείτε μου λίγο η εστίαση καθημερινά πώς κινείται, τι μείωση τζίρου έχουν δει. Αλίμονο αν παίρνουμε μέτρα και δεν έχουμε αντίμετρα. Βέβαια, για να το στηρίξουμε. Συμφωνούμε. Πλην όμως ακούμε και ανθρώπους του λιανεμπορίου, βιοτέχνες, να λένε μα στην εστίαση δώσετε τόσα. Δηλαδή λειτουργεί κάπου και ο κοινωνικός αυτοματισμός τώρα. Και θα σου πει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Παντελής ο Φιλιππίδης, εντάξει παιδιά, να βοηθήσουμε την εστίαση. Αλλά και εμείς άνθρωποι είμαστε. Ακροατής αυτή τη στιγμή λέει ότι εκτός από τους υγειονομικούς πονάνε και συμβασιούχοι πυροσβέστες. Γι' αυτό και αναφέρθηκε και στους συμβοσιούχους του νοσοκομείου, παραδείγματος χάρη. Οπότε πιάνουμε όλη αυτή την γκάμα. Προφανώς, όταν μπαίνει ένας τέτοιου είδους κοινωνικός αυτοματισμός, πάει την κουβέντα αλλού. Προφανώς και δεν είναι η εστίαση απέναντι στους εμπόρους. Τυχαίνει, έχω συνεργαστεί και με τον κύριο Φιλιππίδη επαγγελματικά και με τον συμβασιούχοι. Οι πυροσβέστες φάγανε και ξύλο από στην Αθήνα, μου θυμάσαι. Έτσι. Ναι. Τους κυνηγούσανε. Αυτούς που τους χειροκροτούσανε, μετά τους δέρνανε. Αλλά έτσι λειτουργεί τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μην γίνω σήμερα σκληρό, είναι και Δευτέρα. Ναι. Γι' αυτό λέμε, δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται οριζόντια και να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο σύνολο των κλάδων. Στα αγώνα στον ωκεανό για όλους. Έχετε δίκιο. Αλλά βγαίνει, Χρήστο μου, τώρα θα γίνω εγώ Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας και λέει κατώτατος μισθός 800 ευρώ. Από πού? Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, ο Μητσοτάκης είναι χαζός. Αν μπορούσε, θα τα ανέβαζε αυτός. Δεν τον θεωρώ χαζό τον Μητσοτάκη. Το κουκού γιατί λέει 1200. Δώσε κάτι παραπάνω, αλλά θα σου πει όλος, δεν βγαίνω μάνα μου. Απλά θέλω να πω ότι η αύξηση κατώτατου μισθού ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνούμε. Εμείς εδώ κατακρίνουμε την κυβέρνηση, εγώ μάλλον, διότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό ναι, είναι κάτι που θα μπορούσε να το κάνει για τρεις μήνες. Αλλά πώς, δηλαδή, δεν θα ήθελε η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τον κόσμο? Δεν ξέρω, ρε Χριστό, έχω άδικο. Καταρχάς. Είναι πλειοδοσία λαϊκισμού. Ακούω με πολύ σεβασμό όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το τι λένε για την πανδημία. Αυτό που δεν ακούω είναι προτάσεις, είναι τι θα κάνανε διαφορετικά. Θα ανέβαζε το λαό το μισθό. Αλλά... Εντάξει. Ναι. Αυτό τώρα μου επιτρέψετε λίγο να το αντικρούσω. Καταρχάς, το ότι δεν υπάρχουν προτάσεις. Ήδη από τον Απρίλιο που εμφανίστηκε πρώτα η πανδημία με το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι, με μια σειρά προτάσεων για την οικονομία, για την υγεία, οι προτάσεις ήταν και κοστολογημένες και σαφείς και συγκεκριμένες. Το αν κάποιοι δεν θέλαν να τις ακούσουν, να τις εφαρμόσουν, ήρθαμε εδώ πέρα που ήρθαμε. Ναι. Τώρα, κατώτατος μισθός. Προφανώς η ίδια κυβέρνηση είχε πει ότι θα προχωράει σε μια αύξηση διπλάσια του ποσοστού ανάπτυξη που θα έχει και ήδη μιλάει για μια ανάπτυξη φέτος 4,8% και βλέπουμε ότι από την ώρα που ανέλαβε η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει φτάσει στο 2% με υποσχέσεις για το 2022. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε το εξής, ότι για να ανασχεθεί ένα μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας η οποία έρχεται σήμερα και πλήττει τα νοικοκυριά, πλήττει όλους, δεν μπορεί παρά να μην είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί το βλέπετε όλοι, βγήκαν και πρόσφατες μελέτες που λένε ότι η αύξηση στο νοικοκυριό μέσω της αυξητικής τάσης των τιμών είναι 7,4 νομίζω για τον Οκτώβριο και κοντά στο 10% για τον Νοέμβριο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το λέμε μεμονωμένα. Και όταν παρουσιάστηκε αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάστηκε και με μια δεσμίδα μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε και αυτό, κακώς το παραβλέπουμε, σε ένα πρόγραμμα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με τα μέτρα αναστολών τα οποία πάρθηκαν, σήμερα η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, το μικρό το μαγαζάκι που είναι εδώ πέρα κάτω από εσά στη Μητροπόλεως, το κατάστημα εστίασης, 1,5 χρόνο τώρα σωρεύει χρέη. Και όταν αυτά τελειώσει η περίοδος των αναστολών, με κάποιο τρόπο πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αν δεν δούμε αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι σήμερα που μιλάμε, λουκέτα θα έχουμε. Θα πάμε στη λουκέτα. Και δυστυχώς η πρόβλεψη της ΓΕΣΕΒΕ για μία στις τρεις επιχειρήσεις θα πάνε σε λουκέτο, από πρόβλεψη θα αποτελεί την οδυνηρή πραγματικότητα. Και όλοι λέμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ότι είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Σήμερα είναι η ευκαιρία να τη στηρίξουμε έμπρακτα και ουσιαστικά. Και εγώ τώρα ντύνω με Τσαλικίδης και ρωτάω, γιατί δεν τα κάνατε αυτά 4 χρόνια, κύριε Καρπουχτσή? Είχαμε μνημόνια. Κοιτάξτε, γιατί ήταν μια δύσκολη δημοσιονομική περίοδος, το αναγνωρίζετε πολύ καλά. Μα και τώρα όμως είναι μια δύσκολη περίοδος, θα σου πούνε οι κυβερνητικοί, διότι έχουμε 2 χρόνια πολεμάμε έναν αόρατο εχθρό, ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αντίστοιχα. Καλά, Χρήστο, πες μου τώρα. Δηλαδή, είμαι καλός. Είσαι στο σωστό δρόμο. Έτσι, μπράβο. Εξαιρετικός, αλλά θα αντικρίσω. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες. Ναι. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι το 2019 πήγαινε να κλείσει
με ανάπτυξη η χώρα, με ρυθμούς ανάπτυξης, και ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής εμφάνιζε σημάδια μείωσης. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, γιατί το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια χώρα με υπό του μηδονός ταμεία. Σήμερα λοιπόν ανέλαβε μια κυβέρνηση με γεμάτα ταμεία και όλες τις προοπτικές μπροστά. Με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και με όλες τις δυνατότητες. Δυστυχώς η διαχείριση δεν έγινε και δεν γίνεται σήμερα που μιλάμε με γνώμονα το συμφέρον των πολλών. Και αυτό φαίνεται, γιατί υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν τα χρήματα, όλοι όμως βλέπουμε ότι γίνεται μια διασπάθηση αυτού του δημόσιου χρήματος και δεν καταλήγει εκεί που τελικά πρέπει να καταλήξει. Μάλιστα. Χρήστο. Το ζητούμενο είναι, νομίζω, και θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, πώς θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα της ανάπτυξης. Όλοι. Γαλάζιοι, πράσινοι, κόκκινοι, πορτοκαλί, κίτρινοι, άσπροι, μαύροι και πάει λέγοντας. Το ερώτημα είναι, αν μήπως με αφορμή τον προϋπολογισμό, επειδή στην αξιωματική αντιπολίτευση μιλάτε για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, θα μπορούσατε εσείς να κάνετε ένα βήμα πίσω ως κόμμα και να πείτε ότι στηρίζουμε τον προϋπολογισμό για να δώσετε πρώτη το στίγμα και την διάθεση της ομοφωνίας και της ομοψυχίας για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να γίνει αν ήταν ένας προϋπολογισμός ο οποίος εξ ορισμού κάλυπτε και τις ανάγκες που έχει η σημερινή ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να στηρίξει ένα προϋπολογισμό ο οποίος μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι της πανδημίας σήμερα δεν προβλέπει δαπάνες για την υγεία. Αυτό πώς να το κάνουμε, παιδιά? Είναι νομοτελειακό. Η πανδημία ήρθε, είναι εδώ. Το σύστημα στήριξη δεν είμαστε τον πρώτο μήνα. Οφείλαμε να κάνουμε ενέργειες και οφείλουμε να προετοιμαστούμε για το 2022 για να το στηρίξουμε περαιτέρω. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία απέναντι σε αυτό. Το να μιλάμε για μειώσεις φορολογικών συντελεστών προφανώς είναι σημαντικό και πρέπει να πιάσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το να μιλάμε όμως για μειώσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων των 800.000 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν πιάνει τους μικρούς πελάτες, τους μικρούς καταναλωτές. Νομίζω ότι... Εδώ τα βλέπετε. Ρεπορτάζ του Politic.gr. Το κράτος μπαταχτσής σκοτώνει την επιχειρηματικότητα και δεν πληρώνει. Έχει κηρύξει στάση πληρωμών στα ΚΔΑΠ. Έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών στο ΕΣΠΑ το τελευταίο εξάμηνο γενικότερα κινδυνεύει ουσιαστικά και η επιχειρηματικότητα. Γιατί υπάρχουν εργολάβοι που έχουν μπει στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκτελούν έργα που απασχολούν κόσμο και δεν πληρώνονται. 4 μήνες, κύριε Τσαλικίδη, το περίμενε παιδική σταθμή και ΚΔΑΠ για τις πληρωμές των ΕΣΠΑ από την ΕΤΑ. Εκεί να αντιθώ εγώ, Ραϊλόγλου, και να πω ότι ενδεχομένως αυτά τα χρήματα έχουν πάει κάπου αλλού. Μπράβο. Έτσι. Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, υπαλλήλους, αναλώσιμα, λογαριασμούς, ΔΕΗ, αέρια. Λαϊκισμός τώρα. Αυτό είναι θέμα της αυριανής εκπομπής, έτσι, Άρη? Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Με σώζει, ήρθε η ώρα. Κύριε Κώστα Καρπουτσί, με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στον North. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.